Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας και επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άρδιν, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Καραμπελιά, στο News Hub για ακόμη μια φορά. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Μαυαλίτη. Χαιρετισμούς στους φίλους στην Κρήτη. Κύριε Καραμπελιά, το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τον γάμο και την υιοθεσία που έχει να κάνει με τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια έχει συνταράξει θέμελα την ελληνική κοινωνία και σε επίπεδο πολιτικό, αλλά κυρίως και, και στους κόλπους της κοινωνίας βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναταραχή. Εγώ βέβαια εδώ θέλω να εντοπίσω κάτι, ότι εκτός των άλλων είστε και εκδότης, οπότε οι εναλλακτικές εκδόσεις στο τελευταίο διάστημα έχουν εκδώσει τουλάχιστον 3 βιβλία, από όσον γνωρίζω, δηλαδή του Μάτιου Μπογκοτέ, την Φιλετιστική Επανάσταση, την Κουλτούρα Γοκ, που είναι επιμέλεια δική σας με υπότιτλο Φιλή, Φίλο και Έθνος, και τώρα τελευταία βγάλατε άλλο ένα βιβλίο με τον Γοκισμό. Εκτός όμως της δραστηριότητας της εκδοτικής στον Ιστιότοπο, στο Άρδιν, βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια, ότι εντοπίζεται το πρόβλημα από το εξωτερικό, κυρίως που έχει προχωρημένα βήματα όλη αυτή η διαδικασία που βλέπουμε σιγά σιγά να εκτελήσεται και στην Ελλάδα, δηλαδή η κουλτούρα woke, και μετράτε τα αποτελέσματα. Εκτός από έρευνα δική σας, της ομάδας ας πούμε του Άρδιν και των υπόλοιπων δημοσιογράφων, έχετε μεταφράσει και πολλά άρθρα και θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε λίγο γι' αυτό στην συνέχεια. Αλλά ήθελα να μας κάνετε ένα πρώτο συνολικό σχόλιο για αυτό που έρχεται στην ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έρχεται και που συνδέεται πολύ στενά με το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών που προωθείται από την κυβέρνηση με τέτοιο τρόπο που αψηφά έτσι και το πραγματικό κόστος το οποίο έχει, είναι κάτι που πρόκειται για μια βαθιά μετάλλαξη της κοινωνίας, των δυτικών κοινωνιών τουλάχιστον. Δηλαδή έχει εμφανιστεί μια ιδεολογία η οποία, ξεκινώντας από υποτίθεται θετικές σκοπιμότητες και στόχους από τη δεκαετία του 60-70, δηλαδή η ισότητα των γυναικών στα δικαιώματα των γυναικών, η προστασία της φύσης, η άρνηση της βίας στις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, η αναγνώριση της σημασίας των άλλων φυλών εκτός από τη λευκή, πράγμα που κυρίως ξεκίνησε από την Αμερική λόγω του προβλήματος που είχαν εκεί με τη δουλοκτησία, όπως και η άρνηση ενός σοβινιστικού εθνικισμού, δηλαδή αυτού που είχε εμφανιστεί στη Γερμανία με τον Χίτλερ ή και αργότερα, που ο πατριωτισμός μεταβλήθηκε σε σοβινισμό. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία από τη δεκαετία του 60 και μετά έτσι ιδιαίτερα ενισχύονται στις δυτικές κοινωνίες με θετική καταρχήν κατεύθυνση, και την ισότητα στις ευκαιρίες και την ισότητα την οικονομική, όλα αυτά που τα λέμε κινήματα της δεκαετίας 60-70, στη συνέχεια άρχισε να μεταλλάσσεται σταδιακά και τα τελευταία χρόνια με μεγάλη ταχύτητα σε κάτι καινούριο. Δηλαδή στην άρνηση της ταυτότητας των φύλων καταρχήν, της φυλής από την άλλη πλευρά και του έθνους εν τέλει. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο στην Ελλάδα έφτασε από την τελευταία του πλευρά πρώτο, δηλαδή πρώτα στην Ελλάδα εμφανίστηκε η αμφισβήτηση του έθνους. Δηλαδή αυτό ανήκει στην ίδια λογική, έτσι, στην ίδια ακολουθία φαινομένων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία εμφανίστηκε με τις δύο κυρίως πλευρές λόγω, όπως σας είπα, του θέματος των μαύρων, εμφανίστηκε έντονα πάνω στο θέμα της φυλής
και πού έφτασε, για να πιάσουμε πρώτα αυτή την πλευρά και να πάμε στην σοβαρότερη που ακολουθεί. Στο θέμα λοιπόν της φυλής, πέρασε η λογική ότι οι λευκοί γενικώς και αορίστως, και μάλιστα οι λευκοί άντρες, είναι ρατσιστές μόνο και μόνο διότι ανήκουν στη λευκή φυλή, και ότι θα πρέπει τελικώς να καταληθεί, να καταληθούν ουσιαστικά τα δυτικά έθνη ως ρατσιστικά. Γι' αυτό μιλάνε για συστημικό ρατσισμό. Το τελευταίο και σημαντικότερο ίσως από την άποψη των κοινωνικών σχέσεων είναι το θέμα του φύλου. Εδώ καταρχάς ξεκίνησε μια ολόκληρη προπαγάνδα η οποία κρατάει πολύ, που έπαιξε ρόλο σαν διαστροφή εν πωλής του φεμινιστικού κινήματος, διότι το φεμινιστικό κίνημα στις απαρχές του και όταν ήταν ένα κίνημα δικαιωμάτων των γυναικών μιλούσε για ισότητα των δύο φύλων, και πέρασε σε μια άλλη λογική που είναι η κατάργηση των φύλων. Και επειδή τα φύλα υπάρχουν, πώς μπορούμε να τα καταργήσουμε? Μπορούμε να τα καταργήσουμε πρώτον αρνούμενοι ότι το πιο κοινό πράγμα που ξέρουμε όλοι, ότι υπάρχουν τα φύλα βιολογικά, και βάζοντας τη λογική ότι είναι κατασκεύασμα κοινωνικό, ότι δεν υπάρχει στην φύση βιολογικό φύλο γυναικείο και ανδρικό, αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι δημιούργημα κοινωνικό, ξεκινάει από μια τέτοια αφετηρία που αρνείται την ατομικότητα και τη φύση, δηλαδή είναι κάτι που ξεκίνησε από το διαφωτισμό και μεταβλήθηκε σε ολοκληρωτισμό τέτοιων των οποίων βλέπουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει φύλο, τα φύλα καθορίζονται ή σε όποιο φύλο σου αρέσει, επομένως δεν υπάρχουν σεξουαλικές σχέσεις και ερωτικές σχέσεις και ανθρώπινες σχέσεις άνδρα-γυναίκας ως κανόνας της ανθρώπινης υπόστασης, αλλά όλα αυτά είναι, μπορούν να είναι διαφορετικά. Δηλαδή και οι ομοφυλόφιλοι καταρχήν, οι οποίοι έχουν σχέσεις με ομοφύλους τους, μεταβάλλεται σε κάτι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό και δεδομένο, και κυρίως σήμερα έχουν περάσει σε ένα ακόμα πιο επικίνδυνο στάδιο που έχει αρχίσει να εμφανίζεται και στην Ελλάδα, που είναι η μετατροπή του φύλου, δηλαδή ότι εφόσον το φύλο είναι κοινωνική ονοματοθεσία στην ουσία, δηλαδή το ονομάζουμε, μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις ιατρικές και ψυχολογικές, έτσι ώστε να αλλάξουν, να αλλάξουν φύλο όσο μπορούν να αλλάξουν, έτσι, διότι στην πραγματικότητα αυτό είναι ανέφικτο. Όμως φτιάχνεται αυτό το φαινόμενο το λεγόμενο των διεμφυλικών, των transsexual όπως λέγεται, που οδηγεί σε τι? Στην κατάργηση ουσιαστικά της ανθρώπινης ταυτότητας, του φύλου του. Αυτό το πράγμα προχωράει με σταδιακά βήματα. Ένα από αυτά, το οποίο εμφανίστηκε σε μερικές χώρες της Ευρώπης, είναι ψευδές να λέμε ότι η αναγνώριση του γάμου των ομοφυλοφίλων, έτσι ομόφυλα ζευγάρια, είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί παντού. Έχει θεσπιστεί σε 15 χώρες από τις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, αφορά κυρίως κάποιες δυτικές κοινωνίες και πολύ λιγότερο, σχεδόν πουθενά, και στην Ιταλία δεν έχει θεσπιστεί, και σε πάρα πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που συχνά
είναι με υψηλότερο βιωτικό επίπεδο από την Ελλάδα, γιατί κάνουν διάφορες συγκρίσεις, και οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα τα οποία έχει η Ελλάδα, δηλαδή τα δημογραφικά και τα προβλήματα με το Ισλάμ και την Τουρκία απέναντι μας. Προχωράνε λοιπόν σε ένα τέτοιο βήμα που ανοίγει το δρόμο, γιατί αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, ότι δεν πρόκειται να μείνει εκεί. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν δεχόμαστε το γονέας ένα, γονέας δύο. Αυτό είναι ψευδές. Διότι όταν αύριο θα πάει να βγάλει ταυτότητα το ομόφυλο ζευγάρι, τι ταυτότητα θα έχει το παιδί το οποίο θα έχει υιοθετήσει για να πάμε εκεί. Ποιος είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αναγκαστικά θα υπάρχει γονέας Α, γονέας Β. Δηλαδή καταργείται η έννοια της οικογένειας ως κυτάρου κοινωνικού και θα περάσουμε σε αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί ξέρει τις αντιδράσεις, ότι δεν θα γίνει. Όμως, πολύ σωστά υπόθηκε, νομίζω το ανέφερε και ο κύριος Κουτσούμπας, ότι πώς θα γίνει, και νομίζω ότι πιθανότατα είναι και ένας από τους λόγους της επίσπευσης από τον Πρωθυπουργό της θέσπισης του γάμου, διότι θα βγουν οι νέες ταυτότητες, οι οποίες πρέπει να είναι ενιαίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό νομίζω είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να περάσει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει. Είναι ψευδές, απολύτως. Έχετε θέσει πάρα πολλά ζητήματα και συγκεντρώνετε πολλές ερωτήσεις. Εγώ τώρα θέλω να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Αυτό που είπατε τώρα, ότι η πολιτεία νομοθετεί. Το ανάγλυφο της κοινωνίας έχει κάποιες αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις δεν βλέπουμε να λαμβάνονται υπόψη. Γιατί όσο και να προσπαθεί να δείξει ευρωπαϊκή, ας πούμε, μοίηση η ελληνική κοινωνία, έχει κάποιες σταθερές που έρχονται βαθιά μέσα από το χρόνο, που έχουν να κάνουν και με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και την παιδεία και με την Ορθοδοξία, που κρατάνε κάποια στεγανά. Αυτό λοιπόν μεταφράζεται σε μία αντίδραση, την οποία φαίνεται η κυβέρνηση να μην τη λαμβάνει υπόψη της. Τι βλέπετε εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές και το ξέρουμε ότι στις λεγόμενες δημοκρατίες μας, σε μεγάλο βαθμό, σε πάρα πολλά ζητήματα, έχουμε μεν κάποια δικαιώματα, αυτό είναι αλήθεια, έχουμε κάποια δικαιώματα ψηφίζοντας, όμως λείπουν πάρα πολλά στοιχεία από αυτό που ο Καστοριάδης και άλλοι ονόμαζαν άμεση δημοκρατία και αυτό που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, που είναι να μπορούν οι πολίτες, έτσι, να εκφέρουν την άποψή τους πάνω στα μεγάλα ζητήματα μέσα από δημοψηφίσματα, μέσα από τη θέσπιση επομένως της δυνατότητας ενός αριθμού πολιτών, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες, έτσι, π.χ. για τα μεγέθη της Ελλάδας, 100.000 πολίτες θα μπορούσαν να ζητήσουν δημοψήφισμα για αυτό το ζήτημα. Όμως στην Ελλάδα, και το ξέρουν πολύ καλά οι ολιγαρχίες που μας κυβερνάνε, δεν έχουν θεσπίσει αντίστοιχη δυνατότητα από το Σύνταγμά μας. Δημοψήφισμα μπορεί να ξεκινάει από την κυβέρνηση, έτσι, από τους ίδιους πολιτικούς. Όμως εδώ, και ιδιαίτερα σε ζητήματα κοινωνίας, γιατί αναφέρετε το εξής. Ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν, ή μάλλον δύο ή τρία τα οποία θέλω να το πιάσω, είναι πρώτον η Εκκλησία αντιδρά, αλλά τι δουλειά έχει η Εκκλησία με αυτό το ζήτημα? Καταρχάς, στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό σύνταγμα ορκιζόμαστε στο όνομα της Ομοϊσίου Τριάδος. Έτσι αρχίζει το ελληνικό σύνταγμα. Δεύτερο, δεν έχουμε διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Επομένως και θεσμικά η εκκλησία έχει ρόλο να εκφράζει άποψη. Δεν είναι απλώς έτσι ως ένα κοινωνικό ζήτημα για το οποίο μιλάει. Σε αυτό που θίξατε τώρα μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί υπάρχει ένας αντίλογος από την κυβέρνηση ότι η κυβέρνηση νομοθετεί, δεν νομοθετεί η εκκλησία.
Η κυβέρνηση όμως εκφράζεται από την κοινωνία, όμως, και εξουσιοδοτείται να νομοθετεί, όμως και η Εκκλησία εξουσιοδοτείται από την κοινωνία, γιατί η Εκκλησία επί της ουσίας δεν είναι μόνο η ιεραρχία της Εκκλησίας. Θεωρώ δηλαδή ότι όλη αυτή η αντίδραση που βγαίνει από την ιεραρχία δεν είναι ασύνδετη με το κοινωνικό σώμα. Ναι, το εμφανίζουν ότι είναι αντίδραση απλώς της ιεραρχίας, άσχετα με την πλειοψηφία, όπως έχει καταγραφεί και στις δημοσκοπήσεις, με όση προσπάθεια και προπαγάνδα να έχουν κάνει ότι δεν πειράζει ρε παιδί μου, ασήμαντο είναι κτλ. Και με την ταύτιση που γίνεται με παλιότερες νομοθετήσεις, δηλαδή λένε ότι υπήρξαν αντιδράσεις και όταν θεσπίστηκε ο πολιτικός γάμος ή όταν καταργήθηκε η μοιχεία. Βεβαίως, μόνο που οι αντιδράσεις ήταν πολύ πιο μικρές και δεύτερον δεν αφορούσαν ζωτικό ζήτημα που αφορά τους πολίτες, διότι ο πολιτικός γάμος δεν αντικατέστησε το θρησκευτικό, έτσι. Και γι' αυτό πολύ λίγοι τελικώς είναι εκείνοι που επιλέγουν να μείνουν μόνο στον πολιτικό γάμο. Το ίδιο συμβαίνει με τη μοιχεία. Δεν έγινε καμία τέτοιου τύπου, δεν έφυγε τέτοιου τύπου ζητήματα. Εδώ φύγονται ζητήματα του πυρήνα της κοινωνίας. Η διαφορά είναι ότι το βήμα αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επιτάχυνση των φαινομένων που προανάφερα. Επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα όπως τίθεται πάντα, αν σας ενοχλεί ας πούμε ο γάμος, βλέπουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό και ένα πολύ πιο μεγάλο ποσοστό βλέπουμε όταν το ερώτημα έχει να κάνει με την υιοθεσία παιδιών. Όμως αυτό είναι κάτι ομοιογενές, δεν μπορεί να το ξεχωρίσεις. Εννοείται, μα γι' αυτό τα ξεχωρίζουν και κάνουν και άλλες λαφροχειρίες. Είδα μια δημοσκόπηση που έλεγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη έχει θεσπιστεί ο γάμος. Εσείς τι λέτε? Σαν να σου λέει ρε αντιδραστικέ, εσύ θα πεις όχι. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή η ίδια η ερώτηση είναι, έπρεπε να διώκεται τέτοιου τύπου ερώτηση, διότι είναι ερώτηση στημένη εκ προημίου. Έτσι. Δεν ξέρω, ένα άλλο ζήτημα ήθελα να αναφίξω. Εκτός από το οποίο μου διαφεύγει τώρα, δηλαδή όταν είπα θα πω 2-3 ζητήματα, μιλούσαμε πριν, μιλήσαμε ήδη για το θέμα της Εκκλησίας και της σημασίας του. Να πούμε λίγο για την έννοια των δημοψηφισμάτων και του πολιτικού κόστους. Λένε πολλοί ότι και μια θέση η οποία υπάρχει είναι ότι σε ζητήματα δικαιωμάτων δεν υπάρχει πλειοψηφία και μειοψηφία. Ποιος ορίζει την έννοια των δικαιωμάτων αν όχι πλειοψηφία ή μειοψηφία? Σου λένε επιχείρημα, ότι αν είχαμε κάνει δημοψήφισμα π.χ. για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περνούσε, όπως παρολίγο έτσι, στο δημοψήφισμα του 2015, αυτό είναι, το φέρουν ως απάντηση ότι δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα. Όμως, εάν θέλουμε να έχουμε πραγματικά δημοκρατικές κοινωνίες, στη Γαλλία ας πούμε έγινε δημοψήφισμα και είχε απορριφθεί η παραπέρα ενσωμάτωση ευρωπαϊκών κανόνων στο γαλλικό σύνταγμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι κοινωνίες δεν είναι έτοιμες να αποδεχτούν ή δεν θέλουν κάτι το οποίο προτείνει η πολιτική. Αυτό, ακόμα και λάθος να είναι η επιλογή σε μια δοσμένη στιγμή της κοινωνίας, γιατί σου λέει όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ με την γκρίνια που υπήρχε, αν το βάζαμε σε δημοψήφισμα, θα είχαμε. Πιθανότατα. Όμως, αυτό θα μπορούσε να επαναληφθεί 2, 3, 4 χρόνια μετά και να έχει τη συνένεση του λαού και επομένως οι αποφάσεις να έχουν μέσα τους και το στοιχείο της λαϊκής συνένεσης. Αυτό το επιχείρημα βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως μπορεί να κάνουν λάθος οι πολίτες σε μια επιλογή. Όμως έχουν δικαίωμα να κάνουν λάθος,
όπως τα τερατώδη λάθη τα οποία κάνουν οι κυβερνήσεις. Έχουν και οι πολίτες δικαίωμα να κάνουν λάθος αν υπάρξει πρόβλημα και να το διορθώσουν έχοντας η ίδια συνείδηση των διακευμάτων. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη λογική η οποία αρνείται ουσιαστικά τη δημοκρατική πλειοψηφία. Κάνει ό,τι μπορεί, δηλαδή είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο το συγκεκριμένο ζήτημα εμφανίζεται στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες. Γίνεται μια μονοδιάστατη προπαγάνδα χωρίς όρια για να κρύψουν ότι ανοίγει και ξαναερχόμαστε στο πρώτο ερώτημα για να ολοκληρώσουμε, ανοίγει το δρόμο για να περάσουμε, όπως σας είπα, πρώτον στο ότι και την τεκνοθεσία με παρένθετη μητέρα εκ των πραγμάτων, εφόσον έχει αναγνωρίσει το γάμο και εφόσον η παρένθετη μητέρα έχει αναγνωριστεί στο δίκαιό μας ότι μπορούν τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν παρένθετη μητέρα, θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο ούτως ή άλλως είναι walk σε μεγάλο βαθμό, και θα το κερδίσουν. Και δεύτερον, θα αλλάξουν οι ταυτότητες. Ωραία. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο οι ταυτότητες, σημαίνει στο σχολείο, σημαίνει παντού, σε όλη την κοινωνία. Άρα θα ανοίξουμε το δρόμο για την επιτάχυνση των φαινομένων που έχουν συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία και αλλού. Πάντως, εκεί θέλω να σταθούμε. Όλα τα υπόλοιπα που αναφέρατε περί οικονομίας και μάλλον περί οικονομικών ζητημάτων, όπως αυτό με το Brexit και το δημοψήφισμα του 2015, ναι, δεν είναι ίδιας φύσεως με ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, γιατί όπως είδαμε η ανάταξη γίνεται πολύ γρήγορα. Ενώ η διάβρωση που μπορεί να υποστεί η κοινωνία μέσα από την κατάργηση μιας τέτοιας ανθρωπολογικής σταθεράς μπορεί να επιφέρει πράγματα που τα βλέπουμε. Είπατε καταρχήν ότι έχει θεσπιστεί σε κάποιες χώρες. Σε κοινωνίες όπως την Ολλανδία που υπάρχει, ας πούμε, κόμμα παιδόφιλων ή υπάρχει άλλη κουλτούρα, ίσως πρέπει να εξεταστούν τα αποτελέσματα. Πάντως στην Αμερική έχω κρατήσει από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν από 6 μήνες στον ιστιότοπο σας, στο Άρδιν, από τον Νικόλα Δημητριάδη, που λέει, γιατί πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα, ότι με αυτές τις πολιτικές, από το η φιλομετάβαση, η αλλαγή φύλου δηλαδή σε εφήβους, σε μικρές ηλικίες, το 2017, βλέπω εδώ τα στοιχεία, ήταν 15.000 και μέχρι το 2025 τριπλασιάστηκε, πήγε περίπου 42.000, πήγαν εκεί. Άρα αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον που το περιβάλλον επηρεάζει. Βέβαια, διότι όταν προβάλλεται η λογική αυτή από την τηλεόραση, από τα σύριαλ, από τον κινηματογράφο, όταν προβάλλονται τέτοιου τύπου πρότυπα, όταν στο Χόλιγουντ, ας πούμε, πέρα από το ότι κάνανε την Κλεοπάτρα μαύρη, έτσι, για να πιάσουμε και την πλευρά τη φιλετική, έτσι, όταν προβάλλεται, δεν υπάρχει σειρά ή ταινία που, άσχετα με την κοινωνική πραγματικότητα, γιατί δεν αποδίδει την κοινωνική πραγματικότητα, έχει οπωσδήποτε ομοφιλόφιλα ζευγάρια, έχει οπωσδήποτε ανθρώπους οι οποίοι αλλάζουν φύλο, έχει οπωσδήποτε, δηλαδή γίνεται μια συστηματική πλήση εγκεφάλου όταν απαγορεύεται πια στα κινηματογραφικά έργα, παραδείγματι, να παίξει ένας μη ομοφιλόφιλος τον ομοφιλόφιλο, πρέπει να είναι ομοφιλόφιλος αυτός που θα τον παίζει, όταν απαγορεύεται να μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λευκός να μπορεί να παίξει ή να αναφερθεί σε ιστορικά έργα, και βάζουμε, κάνανε και τον Αχιλλέα μαύρο. Ταυτόχρονα έχουμε παντού μια προπαγάνδα υπέρ αυτού του τύπου των σεξουαλικών συμπεριφορών. Αυτό δεν περνάει στα παιδιά. Ούτως ή άλλως στην παιδική ηλικία, όπως όλοι ξέρουμε, προτού αρχίσει η εφηβεία, η σεξουαλικότητα των παιδιών είναι σε ένα βαθμό
ρευστεί, με την έννοια ότι ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί ούτε τα γεννητικά όργανα, ούτε τα χαρακτηριστικά, τα ψυχολογικά πλήρως. Εάν σε αυτά τα παιδιά σπρώξεις μία τέτοια λογική, είναι φανερό ότι θα πολλαπλασιάσει το φαινόμενο και θα λες μετά, α, είδου είναι τόσο πολύ, τι να κάνουμε. Πάντως, επειδή μιλάμε για αποτελέσματα και επειδή ανέφερα αυτά τα στοιχεία, σε πολλές συζητήσεις όταν κουβεντιάζω, γιατί στην δημοσκόπηση απαντάει ο άλλος για κάτι το οποίο φαινομενικά στα αρχικά του στάδια δεν τον ενοχλεί, όπως είναι ο γάμος των ομοφυλοφίλων, χωρίς να υπολογίζει τις προεκτάσεις. Όταν λοιπόν θέτω το ερώτημα, αν θυμάται ποιο ήταν το εξώφυλλο του National Geographic του τεύκους Ιανουαρίου 2017, δεν ξέρει, φυσικό είναι, όταν του λέω ότι έχει μια 9χρονη transsexual, διότι εκείνη η νομοθεσία το επιτρέπει, τρομάζει. Όπως, ας πούμε, όλο αυτό το σύστημα επικαλείται την επιστήμη. Είχατε μεταφράσει πρόσφατα ένα άρθρο από την Le Figaro ενός μοριακού βιολόγου Γάλλου, του Ανδρέα Βικβάλδη, αν λέω σωστά το όνομα, που έλεγε ότι η κουλτούρα woke επηρεάζει τις επιστημονικές προσεγγίσεις ακόμα και σε τέτοιες επιστήμες και κατευθύνει. Έχουμε στο νέο λόγιο Ερμή δύο πολύ μεγάλα κείμενα επιστημόνων ακαδημαϊκών από την Αμερική που δείχνουν την παρέμβαση που γίνεται στις θετικές επιστήμες και στις βιολογικές επιστήμες. Όχι μόνο δηλαδή σε αυτό που λέτε. Ναι, ναι, που λένε, ας πούμε, ότι αν βγάλεις μία μελέτη και είσαι γενετιστής και υπερτονίζεται το αρσενικό θηλυκό, μήπως επειδή είσαι τερόφιλος κλείνεις προς τα εκεί και το καθεξής. Αυτά όλα όμως, δηλαδή στην Αμερική ειδικά που έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, το ότι η δημοκρατική ή μια συγκεκριμένη τάση, η κουλτούρα woke, θέλει την έκτρωση στον ένατο μήνα ή θέλει χειρουργική παρέμβαση σε 9χρονα και 10χρονα όταν αισθάνονται ότι είναι αλλαγή φύλου, πόσο έχει επηρεάσει την πολιτική επιφάνεια και την άνοδο του Τραμπ? Βεβαίως, να σας πω κάτι. Αυτή τη λεγόμενη άνοδο της ακροδεξιάς, όπως την ονομάζουμε, γενικώς των συντηρητικών ρευμάτων και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι δύο βασικά ζητήματα τα οποία την επηρεάζουν. Το ένα είναι το μεταναστευτικό και η αλλαγή της φυλετικής και εθνικής σύστασης των χωρών, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και το δεύτερο είναι αυτά τα ζητήματα της αλλαγής, δηλαδή ή της προσπάθειας αλλαγής της υπόστασης της ίδιας της φυσικής και ιδεολογικής και βιολογικής υπόστασης των ανθρώπων, που είναι τα κύρια σημεία πάνω στα οποία πατάει και ο Τραμπ, πατάει και η Μελόνι, πατάει και η Λεπέν, πατάει και το ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, διότι πατάνε πάνω σε υπαρκτά ζητήματα τα οποία προωθούν οι άλλοι χωρίς να έχουν συνέστηση το τι κάνουν. Εδώ δεν έχει συνέστηση ο κ. Μητσοτάκης που προκάλεσε αυτογκόλ στο κόμμα του, θεωρώντας ότι αυτό το πράγμα θα το περνούσε στο εύκολο. Δηλαδή υπάρχει μία αδυναμία των ελίτ, το έχουμε περιγράψει πολλές φορές, να κατανοήσουν τι σκέφτεται και πώς σκέφτεται ο κόσμος. Διότι είναι τόσο αποκομμένοι από το λαϊκό σώμα, τόσο όλο και πιο μακριά βρίσκονται, όλο και πιο μακριά ζουν, έτσι, όλο και πιο διαφορετικός είναι ο τρόπος που ζουν, ώστε δεν έχουν συνέστηση ότι αυτό τα οποία λένε είναι απολύτως μειοψηφικά και αργά ή γρήγορα θα γίνουν μπούμεραν. Και γίνανε μπούμεραν. Να σας φέρω κάτι το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό και δεν αναφέρεται. Η Γερμανία μετά το 1921-22, έτσι, μετά την κατάρρευση του Κάιζερ και του καθεστώτος, έγινε μία χώρα με την απόλυτη, το βλέπουμε σε διάφορα έργα, Μπάμπιλον και άλλα τέτοια, έτσι, με την απόλυτη ηθική και σεξουαλική διάλυση, έτσι, και αλλαγή που είχε γίνει σε ευρωπαϊκή χώρα. Ο Χίτλερ και οι Ναζί δεν πατήσανε μόνο στις διεκδικήσεις τις εθνικιστικές. Πάτησαν πάνω σε αυτό που λέγανε ηθική διάλυση της κοινωνίας. Και αυτό το πράγμα
ήταν τόσο είχε προχωρήσει και ως απάντηση σε αυτό, έτσι με τον αποτρόπαιο τρόπο που ήρθε, ήρθε ο ναζισμός. Δηλαδή, δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι του λαϊκού σώματος νιώθει όλο και πιο απόμακρο από αυτό το πολιτικό σύστημα, και αν υπάρξει κάποιος ικανός δημαγωγός, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και γι' αυτό παίζεται το παιχνίδι, θεωρούν ότι το παίζουν στο άνετο. Θα μπορούσε να συσπυρώσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων όπως το έκανε ο Τραμπ. Ο Τραμπ τι είναι? Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να δικάζεται 300 φορές δικάζεται για όλων των ειδών τα αδικήματα. Και όμως έχει κατορθώσει και είναι στον αφρό και πιθανότατα θα είναι νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί αντιδρά απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα έχει πρώτα στην ατζέντα και βεβαίως η πλειοψηφία των ανθρώπων συντάσσεται με αυτά. Όταν δεν μπορεί, πάντως οι δημοσκοπήσεις όπως λέτε τον έτυχουν τώρα πρώτο, όλες που γίνονται, γιατί η Αμερική είναι σε προεκλογική περίοδο και αξίζει να το πούμε αυτό, πάντως όλο αυτό που περιγράφεται πρέπει να τρομάζει και την ελληνική κοινωνία, γιατί η Χρυσή Αυγή που ήταν ένα ναζιστικό μόρφωμα έφυγε. Είχε φτάσει 10%. Δεν ξέρω όμως τι ζημώσεις γίνονται. Και να, σου πω κάτι, να σας πω κάτι κύριε Δαμαβολίτη. Εάν τότε δεν έκανε αυτή την απόπειρα που σκοτώσανε το παιδί, έτσι, και γυρίσαν όλα τούμπα, η Χρυσή Αυγή που είχε αρχίσει κιόλας και λίγο να προσπαθεί να το παίξει πιο συστημική, θα μπορούσε να είχε μεταβληθεί, έτσι, σε ένα πολύ σημαντικό ακροδεξιό μόρφωμα. Μην ξεχνάμε ότι η Λεπέν... Κάτι ανάλογο με τη Λεπέν, αυτό θα έλεγα. Ναι, ο πατέρας της είχε ξεκινήσει από ακραίες, έτσι, απόψεις, και σας λέω στις πρώτες εκλογές έτυχε να είμαι στη Γαλλία που είχε κατέβει το 1970, είχε πάρει 0,2%. Και τώρα έχει 30-35 αποδοχή η Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα. Κύριε Καραμπελιά, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάσαλος πασάλο εκρούεται, έτσι, δηλαδή το ένα φέρνει τ' άλλο. Ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάντως, ήθελα ακόμα κάτι να πούμε πριν να κλείσουμε, γιατί κάτι που ξεκινάει με διεκδίκηση και δικαιώματα, το έχετε περιγράψει και στα βιβλία σας, όλα αυτά που έχετε επιμεληθεί, καταλήγει σε μια μορφή ολοκληρωτισμού, όπως αυτό που είπαμε, και θέλω από την εισαγωγή του βιβλίου σας Κουλτούρα Γουόκ, φίλο, φιλή, έθνος, έχω κρατήσει ένα σημείο ότι περιγράφεται ένα περιστατικό που η James Rowling, η συγγραφέας του Harry Potter, αποκλείστηκε από την ταινία που πεζόταν από την κινηματογραφική αίθουσα που πεζόταν η ταινία της Warner, γιατί είχε προβεί σε δηλώσεις που υποστήριζαν την ύπαρξη γυναικείου φίλου και θεωρήθηκαν τρανσοφοβικές. Δηλαδή τώρα πάμε στο άλλο άκρο. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει προχωράσει. Γιατί αυτό το ζήτημα της αοριστίας του φίλου είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, της ρευστότητας του φίλου. Διότι καταργεί την ανθρώπινη υπόσταση και ανοίγει το δρόμο, είναι κάτι που δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε, στη μετάβαση σε έναν μετάνθρωπο. Δηλαδή σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν υπάρχει ως φυσικό όν, και μαζί με τις τεχνολογίες που υπάρχουν και τις βιολογικές δυνατότητες που έχει σήμερα η επιστήμη, βαδίζουμε και ξέρουμε και την, έτσι, τι ρόλο παίζουν και οι νέες ανακαλύψεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, βαδίζουμε προς ένα τέτοια μορφή. Όταν λοιπόν έχεις αφαιρέσει κάθε είδους ταυτότητα από τον άνθρωπο, είσαι ήδη στο δρόμο για τον μετάνθρωπο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας, πολύ γόνιμη συζήτηση, και θα τα πούμε στο επόμενο ραντεβού, το ανανοούμε από τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.